Δεν αύξησε τη διαφορά τους από την ΑΕΚ που ιτήθηκε στην Νεάπολη στους 7 βαθμούς. Το χρυσό κόλλο για τους νικητές που τους φέρνει ακόμα πιο κοντά στον εφετινό τίτλο σημείωσε ο Στέλιος Γιαννακόπουλος. Το κόρνερ με τον Ανδριόλη. Ανδριόλη κάνει την σέντρα η κεφαλιά και μπάλα στο δοκάρι από η κεφαλιά που επιχείρησε ο Πανόπουλος. Γκόκιτς βρίσκει στήριγμα τον Ινιάδη και αυτός Αλεξανδρίνη. Ινιάδης έρχεται ο Γιαννακόπουλος πλασάρι και είναι το 1-0 για τον Ολυμπιακό, ενώ διαμαρτύρονται οι παίκτες του Άρη. Τζόρτζεβις για τον Γιαννακόπουλο που κοντρολάρει. Γιαννακόπουλος πλασάρι τον Κατεργιανάκη. Έρχεται ο Αλεξανδρής και πλασάρι out. Πιστεύω ότι... Θέλω να πιστεύω ότι είναι αυτό το τελευταίο παιχνίδι με τέτοια εμφάνιση πριν από τα ντέρμπι που μας έρχονται. Πιστεύω και οι παίκτες μου, γιατί έχει πολύ καιρό δεν έχουν παίξει τόσο άσχημα. Τα καταλαβαίνουν και τα αλλάξουν και αυτοί. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη και η πιο φορμαρισμένη ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ο πρωταθλητής, έχει τους παίκτες, έχει τη γρηγοράδα, παίζουν σωστά. Στο τέταρτο λεπτό με καθυστερήσεων έφτασε ο Ιωνικός στη νίκη επί της ΑΕΚ με 2-1 σε ένα δραματικό παιχνίδι. Συμπληρώσαμε το ημίωρο στη Νεάπολη. Ο Νικός και ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Μητσοτρίγκο. Γκρέταρσον. Προβολή. Ο Μπρούστερ Φρούσος τώρα σε καλή θέση και ακριβώς στο 30 ο Φρούσος ανοίγει το σκορ για τον Ιωνικό. Μπρούστερ και πάλι. Φρούσος έτοιμος για το 2-0. Ο Ατματζίδης αυτή τη φορά κρατάει το 1-0 για την ομάδα του. Το πλάγιο για την ΑΕΚ. Ωραία. Θα επιχειρήσει και το σουτ. Πουρλιωτόπουλος δύσκολα θα διώξει κόρνερ. Γκρέταρσον, Κασάπης, σούδια την ΑΕΚ, με υπερένταση ο Προλιωτόπουλος κρατάει το 1-0 στο 66. Μαλαδένης, πέρασε η παλιά για τον Μπατίστα, το σούτα τον Μπατίστα και ο Ζουμπούλης με προβολή σοφαρίζει για την ΑΕΚ στο 75. Ενώ οι παίκτες του Ιωνικού τρέχουν στον επόπτη και διαμαρτύρονται προφανώς γιατί θεωρούν τον Ζουμπούλη σε θέση offside. Καθυστερεί στο αγώνα. Το 1-1 παραμένει. Φάουλ εδώ του Καλιτζάκη στον Ταραγκλίτσα. Ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία για τον Ιωνικό. Ο Μπρούστερ, δεν μπορεί ο Ατματζίδης και 2-1. Ο Ιωνικός στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων κάνει το 2-1 απέναντι στην ΑΕΚ. Τελευταία εβδομάδα προσπάθησε εγώ να σπρώχνω παίχτες να καταλαβαίνουν τι γίνεται εδώ στο Νίκαια, τι περιμένει μας εδώ. Κάποια πράγματα βγήκε, κάποια πράγματα όχι. Μετά την ισοπαλία, εμείς και ο ΑΕΚ πιστεύω ψάχνουν οι δύο ομάδες στο νίκη. Εμείς είχαμε σήμερα καλύτερα τύχη. Ο ΠΑΟΚ και η Σκόντα Ξάνθη που νίξαν από όλα και καβάλα αντίστοιχα πήραν προβάδισμα για την μάχη που γίνεται στην θέση, στις ό,τι θέσεις που δημιουργούν στην Ευρώπη. Πολύτιμη νίκη για τη σωτηρία της πήρε προοδευτική στις καθυστερήσεις του αγώνα λίγη στην Βέρεια. Καπετανόπουλος στη σέντρα. Κεφαλιά από το Βαλέσια, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0. Να λοιπόν που ο Κολομβιανός επιτυχάνει αυτό που ποθούσαν εδώ και αρκετό καιρό οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ. Μπρίζας κάνει λάθος. Με δύναμη ο Πάντοβιτς. Η μπάλα στο δοκάρι. Η σέντρα του Άνταμ και η προβολή του Λαμπριάκου και το γκολ για τον Απόλλωνα. 1-1 στο 45ο λεπτό. Μαχαιρίδης. Κρισμάρεβιτς. Το σούτ του Κρισμάρεβιτς, γκολ εκπληκτικό! Ο Μπόμπα Κρισμάρεβιτς δικαιώνει την επιλογή του, τρέχει προς την κερκίδα των Παοξίδων στη θύρα 4. Έτσι λοιπόν στο 73ο λεπτό ο Σέρβος Φορ δίνει και πάλι πρωτοπορία στον ΠΑΟΚ, 2-1 ΠΑΟΚ τον Απόλλωνα. Ό,τι και να κάνει. Το γκολ, το 3-1 από τον Κωνσταντινίδη στο 85ο λεπτό. 23 παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, παίζουν με τις καθυστερήσεις, αλλά ο τετράποδος απρόσκλητος επισκέπτης μάλλον αγρόν αγοράζει. Σκόντα Ξάνθη Καβάλα στη Θράκη, πρώτο λεπτό το κόρνερ του Βενετίδη, έρχεται ο Βιλανάκης, θα κάνει το σούτ, η μπάλα θα πάει στα δίκια του Νακισά. Η Σκόντα Ξάνθη θα προηγηθεί 1-0 και στο αμέσως επόμενο λεπτό από την Πάσχα του Δαμιανού και η Παρίς θα πλασάρει τον Ιρανό γκολκίπερ της Καβάλας. Οι γηπεδοί θα προηγηθούν 2-0. Στο έκτο λεπτό ευκαιρία για την Καβάλα με τον Ασιόπουλο, όμως η μπάλα θα πάει στο αριστερό δοκάρι του Μπούτσεκ και συνέχεια οι αμυντικοί θα απομακρύνουν. Και στο 20 λεπτό από την προσπάθεια του Ιωάννου θα σηκωθεί ο Θωμάς Κυπαρίς με κεφαλιά στην μπάλα στα δίχτυα για τρίτη φορά της Καβάλας. Στο 20 λεπτό προηγείται 3-0. Η Σκόντα Ξάνθη. Συνέχεια στο 50 λεπτό ο Ασιόπουλος ενώ θα αποφύγει τον Μπούτσεκ να στείλει την μπάλα στο δοκάρι. Και στο αμέσως επόμενο λεπτό σουτ στην άλλη γωνία πάλι μπάλα στο δοκάρι και έξω μεγάλες ευκαιρίες για την Καβάλα να ισοφαρίσει.
στο 62ο λεπτό. Ο Νασιόπουλος θα ανατραπεί και από τον Πατατζόγλου και από τον Γελαδάρη. Ο διαιτητής Μποροβίλος θα καταλογίσει την εσχάτη των ποινών. Το πέναλτι θα εκτελέσει ο Λέσεκ πίσω, θα μειώσει σε 3-1 για την Καβάλα. Όμως το 28ο λεπτό, έξω από την ατομική προσπάθεια του Μάχη Χάβο, θα αποφύγει τον Ακισά. Και δεύτερη φορά στο έδαφος από το μαρκάρισμα του αντιπάλου του, κάνει τελικά το σουτ, δυνατό γωνιακό σουτ του Αντώνης Σικοπολίδης, έπεσε η μπάλα όμως κατέληξε στα δίχτυα και πάλι από μια άλλη κάμερα τον γκολ του Ηρακλή. Μπάλα δεν πέρασε, ελέγχουν οι φιλοξενούμενοι. Προσπάθησε ο Ξενίδης, γίνεται ένα σουτ, πέφτει ο Στογιάννης, το σουτ έγινε από τον Λιμπερόπουλο, Μιλόγεβιτς που βγαίνει μπροστά, ένας παίχτης που κάνει και παιχνίδι. Ο Στογιάννοβιτς, ο Στογιάννης είναι αυτός που απομακρύνει, προσπάθησε ο Ασάνοβιτς, επιμένουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού και τελικά είναι η σοφάριση. Εδώ βλέπετε ο Ασάνοβιτς την μπαλιά, ο Λιμπερόπουλος γυρίζει, κάνει το σουτ, έπεσε ο Στογιάννης η μπάλα δίπλα από το δοκάρι και στα δίχτυα, ένα όμορφο γκολ από τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Εδώ και πάλι η φάση της ισοφάρισης στο 15. Ασάνοβιτς εκτελεί, η μπάλα τελικά φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Οι παίχτες του Ηρακλή κέρδισαν, ο Βελέντσας προσπάθησε να περάσει μια μπαλιά. Μια ακόμη μπαλιά, έγινε το λάθος, ο Χριστοδούλου στη φάση, ο Νικοπολίδης βγήκε και μπλόκαρε. Ο Στολτίδης για τον Κοφίδη που έχει χώρο, κάνει την προσποίηση, κάνει και το σουτ, πέφτει ο Νικοπολίδης και μπλοκάρει. Η μπαλιά από τον Μιλόγεβιτς για τον Βαζέχα. Ο Βαζέχα καθυστερεί, θα κάνει πιθανότητα το σουτ, η μπάλα τελικά φεύγει out. Εδώ βλέπουμε τον Καραγκούνη να εκτελεί το φάουλ απευθείας και τον Στογιάννη να διώχνει. Ο Βαζέχα βγήκε από την περιοχή και έδωσε με αντίπαλο τον Στολτίδη, θέλει να βγάλει την σέντρα. Ο Στογιάννης διώχνει την τελευταία στιγμή και ο Βελέντσας όπως να απομακρυνθεί η μπάλα και ταυτόχρονα κίνδυνος. Οι φιλοξενούμενοι που επιμένουν όμως, και πάλι είναι ο Καραγκούνης αυτός που θέλει να κάνει το σούτ, από πολύ κοντά χάνεται η ευκαιρία, γίνεται η κεφαλιά και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Είναι το δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και πάλι τον γκολ. Από πολύ κοντά ο Λιμπερόπουλος προσπάθησε, απομακρύνθηκε προσωρινά η μπάλα. Ο Κωνσταντίνης με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Στογιάννη που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Για μια ακόμη φορά το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού. Ο Τζιοτζιόπουλος έδιωξε προσωρινά. Στολτίδης. Γυριστή κεφαλιά. Ο Κωνσταντίνου και σώζει τελικά ο Νικοπολίδης. Μεγάλη φάση μπροστά στο τέρμα του Παναθηναϊκού. Είναι ο Βελέντζας τώρα. Η μπαλιά για τον Κωνσταντίνου, ευκαιρία. Χριστοδούλου καθυστερεί. Η φάση συνεχίζεται. Ο Χριστοδούλου προσπαθεί να ξεφύγει. Ο Χάγκαν στη φάση και τελικά είναι το 2-2. Κανονικά έφυγε ο Κωνσταντίνου. Ο Νικοπολίδης έξοχη η απόκρουσή του. Δεν μπορούσε βέβαια να συγκρατήσει την μπάλα και πώς να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Χριστοδούλου, ο Νικοπολίδης προσπάθησε να τον σταματήσει. Από την άλλη πλευρά ήρθε ο Χάγκαν με δυνατό σούτ, έρσελε την μπάλα στα δίχτυα. Γίνεται η κεφαλιά και την τελευταία στιγμή πάνω στη γραμμή σώζει ο Βελέντσας. Μια πολύ σπουδαία φάση μπροστά στο τέρμα του Ηρακλή. Ασάνοβιτς. Βαζέχα. Ο Βαζέχα προσπαθεί να σουτάρει. Κρατάει την μπάλα στα πόδια του, θέλει να κάνει το σούτ με αντίπαλο τον Κοφίδη. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό και είναι το 3-2. Και πάλι το γκολ από μια άλλη κάμερα με τον Βαζέχα. Και τον Καραγκούνη να κάνει το σούτ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η παλιά για τον Χριστοδούλου, ευκαιρία για το 3-3, η μπάλα στο δοκάρι, χάνεται τελικά η ευκαιρία, η μπάλα φεύγει κόρνερ. Η παλιά του Κωνσταντινίδη. Λιμπερόπουλος στο σούτ, η μπάλα φεύγει out. Ελέγχουν και πάλι οι φιλοξενούμενοι με τον Μιλόγεβιτς. Και η ευκαιρία τώρα για τον Παναθηναϊκό, σώζει ο Στογιάννης. Ο Λιμπερόπουλος με αντίπαλο τον Σέμου. Η παλιά για τον Βαζέχα και η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, σώζει όμως ο Στογιάννης. Ο Γιώργος Καραγκούνης και πάλι. Με πολύ φάλτσο η μπάλα από την άλλη πλευρά, κεφαλιά ο Βελέντσας και πάλι σώζει πάνω στη γραμμή. Ένα μεγάλο ταλέντο, ο Εμπεχάγκαν. Προσφέρει θέμα. Αλλά τώρα εκείνο που ενδιαφέρει σίγουρα τον Ηρακλή, γίνεται το σούτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Ένα έξοχο γκολ από τον Αλευτέρη Βελέντζα. Ικανοποιημένοι όλοι και όλος ο πάγκος του Ηρακλή και προβλέπονται δραματικά τα τελευταία λεπτά μιας αναμέτρησης που έχει δώσει μέχρι στιγμής στους φιλάθλους ικανοποίηση
που σκοτώνει το Μιλόγεβιτς. Το κόρνερ τώρα εκτελείται. Έγινε μια κεφαλιά, η μπάλα έφυγε out. Κυριολεκτικά αυτοτονήσαμε λόγω ότι είχαμε την ευκαιρία σε κάποια φάση του παιχνιδιού να τελειώσει το παιχνίδι υπέρ μας με αρκετές κλασικές ευκαιρίες στο 3-2. Το χρειαζόμαστε πάρα πολύ μια νίκη σήμερα εδώ, λόγω ότι ο αντίπαλος που υποτίθεται είναι η ΑΕΚ μπροστά μας έχει χάσει βαθμούς και έγινε ένα παιχνίδι που στο τέλος μπορούσαμε να το χάσουμε κιόλας. Με φαίναμε ολοιομίου και γκλόμενο ότι μπήκαν όμορφα γκολ. Είμαστε ευχαριστημένοι για το σθένος και το πάθος που δείξαν οι παίχτες μας στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι πολύ δύσκολο να αντιστρέψεις τέτοιο σκορ που είχε ο Παναθηναϊκός. Ένα ντέρμπι που δεν είχε κόσμο. Φέτος στο πρωτάθλημα μόνο 4 παιχνίδια έχουν συγκεντρώσει πάνω από 20.000 θεατές, από 20.000 εισιτήρια, δηλαδή στα 261